Auka! Τι γίνεται εκεί πέρα! Είσαι καλά! Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Πάμε! Όχ! Η μάσκα έχει φρικάρει. Πρέπει να είμαστε κοντά. Τι ήταν αυτό? Μη κοίτασε εμένα. Εσύ είχες έφυξε. Δεν θα είναι τίποτα. Δεν ακούγεται σαν τίποτα. Ναι. Ας φύγουμε από εδώ. Μα η μάσκα. Είμαστε τόσο κοντά. Επίσης, δεν φαίνεται επικίνδυνος. Βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Ίσως είναι αλυσοδεμένος εδώ για σοβαρό λόγο. Νιώθω ό,τι νιώθω. Χάρισμα των γιγάντων. Άκου. Θέλει απλώς να ελευθερωθεί. Το κομμάτι ίσως είναι πίσω του. Εμπιστεύσουμε. Ωραία. Πρώτα το λουκέτο μακριά από τα δόντια του. Είχε κι άλλο ένα κάτω από το πόδι του. Πρόσεχε! Παρακαλώ! Αχάριστο κοπρόσκυλο. Ας ψάξουμε στην αίθουσα που φύλαγε. Αδιέξοδο. Πες μου ότι είναι στο βυθό ή κάτι τέτοιο. Μα πώς. Δεν αντιδράει πια. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Μου είπες να σε εμπιστευτώ! Και ελευθερώσαμε αυτό το πράγμα! Ο παππούς θα με σκοτώσει! Πρέπει να φύγουμε. Έλα. Θρουντ, περίμενε! Ίσως το προσπεράσαμε. Ίσως είναι κάπου εκεί πίσω. Θρουντ! Όλα θα πάνε καλά. Δεν το ξέρεις αυτό! Δεν έπρεπε να σε ακούσω! Κοίτα, αν έκανα λάθος, θα το διορθώσω. Θα βρω το κομμάτι. Και εντελώς αδαή πανίβλακα! Ξέρεις ότι αυτό ανοίγει τρύπες ανάμεσα στα βασίλεια, έτσι? Βέβαια, δεν έπρεπε να περιμένω κάτι καλύτερο.
από έναν ημίαιμο. Μη με ξαναπείσαι, Θα σε αποκαλώ όπως γουστάρω, Σπόρε. Ας τον ήσυχο. Ένα λάθος ήταν. Όχι! Το λάθος ήταν ότι άφησα να σκεφτεί το ότι είστε έτοιμοι. Τον βοήθησες, έτσι δεν είναι? Με πιάνω το μέρος είσαι εσύ, Τσούπρα. Συνέχισε και θα το μάθεις. Και τι ακριβώς σκοπεύεις να κάνεις, για πες μου. Βλέπεις, όλοι σου φέρονται με το μαλακό επειδή φοβούνται τον πατέρα σου. Εγώ όχι. Είναι ένα χοντρό, ελεϊνό σκουπίδι που ζέχνει ποτό! Ξανά! Ναι, η βλακεία φαίνεται είναι κληρονομική. Πολύ καλά λοιπόν. Δείξε μου τι αξίζεις. Έχεις πάρα πολλά να μάθεις, κοριτσάκι. Ξεκινώντας με το ποιος είναι η οικογένεια και το ποιος δεν είναι. Κάτσε λίγο να γίνω βαλκυρία. Α, αλήθεια, πιστεύεις ότι ο πατέρας των πάντων θα το επιτρέψει? Σε παρακαλώ, μην αφήνεις αυτή την υφίτσα να τρέφει άλλο τις αυταπάτες σου. Αρκετά! Όντα ήσουνα. Σταμάτα! Απλώς θέλει να σε νευριάσει. Ναι, τα κατάφερε. Τα νήπια είστε τόσο βαρετά. Αν έχετε τελειώσει με τα νευράκια σας, είναι ώρα να φύγουμε. Γιατί ανυπομονώ να δω πώς θα εξηγήσετε τα χάλια σας στον πατέρα των πάντων. Αχ, θα είναι μεγαλειώδες. Μπούγκι! Ατυχία! Δεν είναι εδώ. Ας δούμε στο γραφείο του. Θα γίνει έξω φρενών. Ο πατέρας θα με υποστηρίξει. Αφότου ο πατέρας των πάντων τον έδιωξε μου τρομένο με την ουρά στα σκέλια, αμφιβάλλω. Και εσύ, Λόκι τον Γιότεναρ, με στοιχιώνει η ανικανότητά σου. Με κρατά ξάγρυπνο τη νύχτα. Ό,τι πεις. Όχι. Σοβαρά. Βρίσκω τα τόσα μειονεκτήματά σου σχεδόν συγκινητικά. Αν γινόταν να αντλήσουμε ενέργεια από το πόσο άχρηστος είσαι, θα τροφοδοτούσαμε ολόκληρη την πόλη. Εντάξει, εγώ φταίω. Μην ανακατεύεις κι αυτή. Δεν θέλω τη βοήθειά σου, Λόκι. Συγγνώμη. Κράτατε για τον πατέρα των πάντων. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Λόκι, θα σε βρω στο δωμάτιό σου όταν τελειώσω εδώ. Δεν θα αργήσω. Καλά. Η αποστολή μου πήγε πολύ καλά, πατέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Θρουντ, Σταμάτα! Όλα ήταν μια χαρά, ώσπου εμφανίστηκες εσύ. Θα επανορθώσω. Τορκίζομαι. Τα έκανα μαντάρα. Τέτοιες στιγμές μου λείπει πολύ το σπίτι. Ίγκριτ είχε σπίτι. Πριν έλθεις εδώ. Κάποιον να σε φροντίζει. Ακούγεται σαν ναι. Ίσως βοηθήσω να τους βρεις. Χωρίς να θα κάνω μαντάρα. Πώς σου ακούγεται? Μπορώ να περάσω? Άκουσα αυτά που είχε να πει ο Χάιμνταλ. Θα ήθελα να τα ακούσω και από σένα. Τι συνέβη? Δεν ήταν εκεί.
Έκανα λάθος. Καλά. Όλοι κάνουμε λάθη, νεαρέ. Αλλά αυτό με τον Γκάρμ ήταν πολύ μεγάλο. Το χάος άρχισε ήδη να κατακλείζει τα άλλα βασίλεια. Εδώ στο Άσγκαρτ είμαστε ασφαλείς. Αλλά οπουδήποτε αλλού... Νομίζω θέλω να πάω σπίτι. Καλά. Αν είναι αυτό που θες. Όταν είπα ότι εδώ δεν είσαι εχμάλωτος, το εννοούσα. Επιλογή σου είναι, πήγαινε. Άδειασε το μυαλό σου. Ξέρω πως θα επιστρέψεις. Αλλά πρωτού φύγεις, θα ήθελα πίσω τη μάσκα. Δεν είναι ότι δεν εμπιστεύομαι εσένα, καταλαβαίνεις. Αλλά αυτούς που συναναστρέφεσαι. Α, και την Ίνγκριντ. Σε παρακαλώ, πρέπει να φύγω. Λόκι, όταν αποφασίσεις ότι είσαι έτοιμος να συνεχίσεις το έργο σου εδώ, ο Χούγκιν θα σε περιμένει στο παλιό σου σπίτι. Τα έκανες μαντάρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι πια ευπρόσδεκτος. Α, και να δώσεις τα χαιρετίσματά μου στο Μιμί. Φυσικά. Να μπω γρήγορα στην απόκριφη πύλη. Όντιν είχε δίκιο. Ελευθέρωσα τον Γκάρμ. Πώς τα έκανα τόσο μαντάρα. Λοιπόν, ήρθε τελικά η ώρα να τον δω. Δεν θα το βάλω στα πόδια. Ωραία. Σχεδόν έφτασα. Όλα θα πάνε καλά. Όλα είναι καλά. Όχι, όχι, όχι! Εσύ! Στάσου! Εσύ! Φόρε! Πάνω σου τώρα! Θα σκοτώσεις τίποτα! Πού είναι ο πατέρας! Αναζητά τρόπο να βρει εσένα! Αν δεν σε πειράζει, δεχόμαστε επίθεση τώρα! Ανδρέα! Πρόσεχε! Δεν θα σταματήσει αν δεν κλείσει τον τυρογμή των πατέρων! Ανδρέα! Κράτα τους στο παιδιά μου! Λάσα, ρίφα. Λάσα. Θα τους τραβήξω την προσοχή. Λάσα!
Λάσα! Τελείωσε. Όχι χάρη σε σένα. Πού είναι ο Ατρέας? Ο Ατρέας? Γύρισε ο άσωτος ιός και έφερε όλα αυτά. Έλα, μην κουνιέσαι. Σου είπα, είμαι καλά. Αιμορραγείς. Κόψε την κρίνια. Πώς να σε αποκαλώ? Εγώ φταίω για όλα. Η Hellwalker είναι παντού. Είναι παντού. Δεν φταίς γι' αυτό. Κι όμως φταίω. Ήταν ένας λύκος στη Hell. Ήταν αλυσοδεμένος και τον ελευθέρωσα. Σκέφτηκα ότι... Ο Γκάρμ. Γαμώ την τύχη μου. Ελευθέρωσες τον Γκάρμ. Τον Γκάρμ. Ποιος τον ελευθέρωσε? Αυτό είναι σκέτη τρέλα. Δεν πιστεύω εσύ, νεαρέ. Αν το λαγωνικό της Χέλ είναι ελεύθερο, θα κατασπαράξει την υφή των βασιλείων. Η Χέλ Γόκερ είναι μόνο η αρχή, μα τι σκεφτόσου. Ναι, είναι σκάτωμα διόλου ευκαταφρόνητων διαστάσεων. Τι σε όθησε να κάνεις τέτοια περισκεψία? Είναι δουλειά του Λόκη. Αρκετά. Αφήστε τον. Ο Ατρέας απλώς έκανε ένα λάθος. Ένα λάθος που... θα φτιάξουμε μαζί. Τέλεια. Τώρα, αν δεν σας πειράζει, λέω να μείνω εδώ. Αρκετές επισκέψεις έκανα στο Χέλχαιμ. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχω τρόπο να γυρίσω στο Χέλχαιμ. Ίσως έχει ο Σκύρος. Πρέπει να μιλήσω αμέσως μαζί σας. Αμέσως. Κύριοι, ζητώ συγγνώμη για τον απότομο τόνο μου. Αλλά όσα συνέβησαν πρόσφατα στο Χέλχαιμ είναι εντελώς απαράδεκτα. Σας συμβουλεύω να επιληθείτε. Φεύγουμε. Και προσπαθήστε να μην τα σκατώσετε. Δεν σκοπεύεις να με επιπλήξεις? Όχι. Ανακουφίστηκα που είσαι ασφαλής. Α, ωραία. Ίσως πρέπει να το σκάω πιο συχνά. Ατρέα. Αστειεύομαι, συγγνώμη. Πού το βρήκες αυτό το νέο δόρυ? Το έφτιαξε ο Μπροκ. Από Ντρόπνιρ. Τι είναι αυτό? Ένα δαχτυλίδι. Ποια είναι η ιστορία του? Δεν ξέρω. Δεν ήσουν εδώ για να ρωτήσεις.